έτοιμος ή οδυνηρός συμβιβασμός. Λοιπόν, το τι σημαίνει ακριβώς θα το δούμε όταν υπογραφεί. Σωστός. Να μην κάνουμε τώρα όπως μεταξύ μας. Σωστός, δημοσιογράφος. Μίλησε ως δημοσιογράφος τώρα. Για πάμε στο αυτό πολιτικό. Το οποίο ξέρουμε είναι οι πολιτικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ναι. Τις οποίες θα τις τιμήσει. Πρώτον, δεν θα υπάρχουν μέτρα ύφεσης. Που σημαίνει μέτρα περαιτέρω μείωση των συντάξεων, των μισθών και γενικότερα των εισοδημάτων. Σίγουρο αυτό. Γιατί για το θέμα των επικουρικών συντάξεων. Ο οποίο είναι στον προθάλαμο, στον προθάλαμο του στούντιο, τον είδαμε τώρα. Θα έρθει λίγο εδώ. Ο υπουργό, ο κύριο Στρατούλη, θα τον κάνουμε εδώ με τα πολύ παιδιά, καθαρό τρόπο. Με Παναγιωτόπουλο και Κουδαλάκη. Με πολύ καθαρό τρόπο, με υπολογισμό, με υπολογισμό των συντάξεων που γλιτώνει ο κόσμο μέχρι τελευταίο σέντ στη Βουλή, ανέφερε τι ισχύει. Λεφτά από πού θα βρείτε. Είναι σαφέ ότι οι υπολογισμοί γίνονται με τη βάση των εσόδων που μαζεύουμε και θα μαζεύουμε ω χώρα. Τα έσοδα είναι τώρα. Τα έσοδα που τα αναφέρουμε με μεταρρυθμίσεις. Δεύτερο θέμα. Με ρωτήσατε. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεύτερο θέμα. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις από τις οποίες θα προκύπτουν και έσοδα, όχι μόνο έσοδα, για το δημόσιο ταμείο. Για παράδειγμα. Και τα έσοδα αυτά δεν θα είναι στη βάση κοινωνικών αδικιών, θα είναι αποκαθιστώντας αδικίες. Είναι σίγουρο αυτό. Βεβαίως. Ένα από τα σενάρια μιλάει για έκτακτη φορά αλληλεγγύης. Δεν θα μιλάμε για τα σενάρια. Θα μιλάμε ήταν για τα μέτρα. Φόρος, δηλαδή. Για τα μέτρα. Να πω την προσωπική μου γνώμη, δεν δεσμεύω την κυβέρνηση. Αν μιλάμε για τα πολύ υψηλά εισοδήματα έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, αυτό δεν είναι άδικο. Πώς το προσδιορίζουμε αυτό, κύριε Φίλιππ? Δεν ξέρω, το δούμε. Το πολύ υψηλό εισόδημα. Τώρα τα 100.000 καθαρό εισόδημα το χρόνο είναι χαμηλό. Δεν είναι και πολύ όμως αυτό. Πώς είναι αυτή και που λέμε τώρα. Και άλλοι μπορεί να βρεθούν. Και συγκριτικά. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά τέτοιο θέμα δεν υφίσταται, λέω. Για συνομιλία. Όχι, λέμε. Αλλά επειδή γίνεται συζήτηση. Δεν είναι άδικο πάντα αυτό. Δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα λοιπόν. Δεύτερο θέμα. Το βασικό είναι αυτό που λέτε. Είναι να προσαρμόσουμε την περιουσία. Τις καταθέσεις με το δηλωθέν εισόδημα. Θέλει χρόνο αυτό, κύριε Φίλη, όμως. Θέλει χρόνο για το σύνολο. Για να αποδώσει, έτσι. Για το σύνολο. Αλλά άμα αρχίσουμε και το βλέπουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες, σύντομα. Λίστες, ας πούμε, που υπάρχουν. Ναι. Θα τις ομογενοποιήσετε. Σύντομα. Μα εδώ δεν το λύσαμε υπάρξει. Στο πόθεν έσχες των βουλευτών, κύριε Φίλη. Μην τον μπερδεύετε. Στο πόθεν έσχες των βουλευτών. Δεν θέλαμε. Ήταν πόθεν έσχος. Δεν θέλαμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω. Δεν φαινόταν, δηλαδή. Κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή ήταν γραμμένο το πόσα έχει κάποιος. Χωρίς να λέει από πού προήλθε. Κύριε Παπαδάκη, αν θέλουμε. Αν βάζαμε δίπλα τη φορολογική δήλωση, θα το βρίσκαμε αμέσως. Εμείς οι δύο να καθόμαστε να το κάνουμε, το κάναμε. Έχετε απάντηση, γιατί με ρωτάτε. Εάν θέλουμε, το βρίσκουμε. Σε κάποιο βαθμό, λες. Είναι δική σας παράδειγμα. Για παράδειγμα. Αν το κάνω εγώ και ο Παναγιωτόπουλος, θα καταδικαστούμε. Προχθές, κύριε Παπαδάκη, ήρθε στην Ελλάδα ο υφυπουργός για τις απεργικές καταθέσεις της Ελβετίας. Με τον οποίο είχε επικοινωνία ο κ. Νικολούδης. Την ίδια τακτική. Και μέτρα αποφασίσαμε να υπάρχουν συνεργασία. Την ίδια τακτική με λίστα ακολούθησε και ο Παπακοσταντίνη. Είπε, δέστε 10 προφίλ. Γιατί δεν έφτασε πουθενά είναι άλλο θέμα. Και τα θυμίζω, γιατί δεν είναι τόσο παλιά. Συγγενείς στη λίστα. Πάντως είσαστε κατηγορηματικός. Δεν μιλάω για τη διαγραφή των ονομάτων. Λέω ότι την ίδια στόχευση, δηλαδή ξέρω 10 ονόματα που τα έχουν χοντρά. Πάω να τους ψάξω. Δεν λέω 10. Μιλάω για μερικές χιλιάδες. Okay. Για να υπάρξει αποτέλεσμα. Εάν μιλάμε για μερικές χιλιάδες, ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα αυτής κυβέρνησης θα είναι πιο άμεσο. Λέω, δεν θέλουμε να εξοντώσουμε κανένα. Πάντως είσαστε κατηγορηματικοί ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα ηφαισιακά. Βεβαίως. Αρκεί να. Και άδικα κοινωνικά. Και άδικα κοινωνικά τώρα το συμπλήρωσουμε φορά. Σαφές. Γιατί η κατάργηση φοροαπαλλαγών, για παράδειγμα, είναι θέμα. Που μπαίνει ως τίτλος. Χωρίς να εξειδικεύεται. Λέει 300 είναι εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Εάν κοπούν φοροαπαλλαγές από έναν άνθρωπο έτσι. Με χαμηλά εισοδηματικά. Σημαίνει πρόσθετη φορολογία, Γιώργο. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, όταν κόβεις τη φοροαπαλλαγή, σημαίνει μη ότι. Μη συζητούμε επί σεναρίων. Θα είναι μπροστά μας η λίστα των μέτρων. Αυτά γιατί δεν τα συγκεκριμένα. Θα μπουν στη Βουλή. Προχτές, Δευτέρα. Μόλις υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup. Αυτό περιμέναμε. Μόλις υπάρξει συμφωνία. Δεν θα κάνουμε συζήτηση πριν τη συμφωνία αναλυτική. Θα έρθει στη Βουλή και θα έρθει και, ο νόμος στη Βουλή, ο φορολογικός νόμος. Το θέμα είναι να μην μας επιβιάσετε. Μα να μην μας πείτε, ξέρετε κάτι, γιατί αν μας πείτε των υστερών, ότι δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, δεν θα είχαμε εκείνο και θα κλείναν οι κάνουλες και θα κλείναμε και τα ATM. Ότι χωρίς αυτά τα μέτρα. Έτσι. Εμείς δεν τα λέμε αυτά. Εμείς λέμε ότι ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους θα μαζεύουμε τα χρήματα. Ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, αυτά τα χρήματα έχουν να κάνουν με άλλη συμφωνία που δεν αφορά εμάς. Κύριε Σκρακά, εσείς αυτές τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρει αυτή η κυβέρνηση, θα τις ψηφίσετε? Να τις δούμε κι εμείς. Γιατί εσείς...